Είχε γενέθλια ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε διαφορετικά Ντάνος. Χρόνια πολλά λοιπόν. Καλώς όρισες. Καλά. Καλά. Πέρασε παρακαλώ. Θα με τρελάνεις. Όλα καλά. Πώς είσαι. Όχι, όχι, ευχαριστώ, μια χαρά. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το βγάλω το ακουστικό γιατί έχετε ήδη ξεκινήσει. Θα το βγάλω και σήμερα. Προσέξτε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Πώς πέρασες τα γενέθλιά σου, θα μας πεις, θα ξεκινήσουμε με αυτό και τις ωραίες σου ευχές. Στα γενέθλιά μου ήμουν ήσυχος. Ήμουν μεταξύ φίλων. Φάγαμε ήσουν μαζί. Ήσουν εδώ Αθήνα. Ήμουν Αθήνα, έτυχε να είμαι Αθήνα. Πήγαμε για φαγητό. Και τα είχαμε όλα. Ήμασταν υγιείς, είχαμε ζέστη. Φίλους, καλά ήταν, όλα καλά. Και μια πολύ ωραία τούρτα. Και μια πολύ ωραία τούρτα. Νομίζω την είδαμε και στο Instagram. Στις διακοπές των Χριστουγέννων είχες πάει Σκιάθο. Όχι, είχα μείνει στην Αθήνα γιατί είχε έρθει ο αδερφός μου με την οικογένειά μου εδώ. Κάναμε. Α, κάνατε οικογενειακά εδώ. Οικογενειακά εδώ και πήγα πρωτοχρονιά. Πήγες πρωτοχρονιά. Ναι, λίγο πριν το χιόνι. Και ταξίδεψες και στην Κύπρο. Όχι, έχω να πάω από τότε που σταματήσαμε. Θα πάω τώρα από εβδομάδα που ξεκινάμε πάλι τα γυρίσματα. Πότε έγινε όλο αυτό που κολύμπησες και βοήθησες σε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό ναι. Είναι στις 22 του μήνα. Ναι, ήταν λίγο μετά τα γυρίσματα. 22 του μήνα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει πια το θεσμό να κολυμπάμε για τα παιδιά. Και πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος με τον Λουκά του Φουρλά. Καταφέραμε να μαζέψουμε και άλλο κόσμο. Ήταν σημαντική και συμβολή και της Κυπριακής Αστυνομίας και των ανθρώπων εκεί που συμμετείχαν και που κολυμπήσαν. Ο σκοπός. Ο σκοπός είναι απλός. Αποφασίσαμε από πέρσι, από κοινού με τον Λουκά, και αυτός γνωρίζει καλύτερα τι σημαίνει αυτό, να μην κολυμπάει κανένα παιδί μόνο του και σε αυτά τα βαθιά νερά που είναι εξαιτίας κάποιων έτσι, δύσκολων καταστάσεων. Μεταφορικά εννοώ κολυμπάει, ναι, να μην παλεύει μόνο του κανένα παιδί για τον καρκίνο. Αυτός ήταν ο σκοπός και να είμαστε καλά να το κάνουμε κάθε χρόνο. Μπράβο σου. Ξεκινάω με αυτό γιατί ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ κοντά και στο Make a Wish. Να συμπληρώσω ότι γίνεται κατ' επέκταση μια ενίσχυση στο παιδαγωγικό Ελπίδα, όπου τα έσοδα πάνε εκεί και είναι για τις οικογένειες των παιδιών αυτών. Μπράβο σου. Είσαι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Και δεν μένεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι είναι ευαίσθητοι αυτό που λέμε, αλλά είσαι και ενεργός. Δηλαδή τελικά αυτό το ευαίσθητος, όλοι είμαστε ευαίσθητοι. Το θέμα είναι ποιος κάνει και κάτι. Και εσύ με μια συνέπεια, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, για μένα είσαι πολύ αξιόπιστος. Εντάξει, δώσαμε κάποιες υποσχέσεις σε αυτά τα παιδιά και γενικά και σε προσωπικό επίπεδο με γεμίζει, αλλά είναι σαν να μην, αυτό που λένε να μην τάξει στο Αγίου κερί και στο παιδί λαμπάδα, κάπως έτσι δεν το λένε. Τα παιδιά μας περιμένουν κάθε χρόνο. Και όχι μόνο κάθε χρόνο στην εκδήλωση αυτή. Η δράση του παιδαγωγικού στην Κύπρο είναι επίσης μεγάλη. Και να είμαστε καλά. Αγαπάς πολύ τα παιδάκια, Γιώργο. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδάκια, Φέη. Ναι, τα αγαπάω γιατί είναι το μέλλον και νομίζω ότι είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο μεγάλη αξία που μπορεί να είναι στη ζωή ενός ανθρώπου. Έχεις δώσει αρκετές συνεντεύξεις μέχρι τώρα. Πρόσφατα είχαμε σχολιάσει και στην εκπομπή. Είχες δώσει σε μια διαδικτυακή εκπομπή. Μου θυμίζετε λίγο τον τίτλο. Που ήσουν πολύ χαλαρός, είχε βάλει ο παρουσιαστής να κάνεις διάφορα, τσαλακώθηκες. Με την κιθάρα λες. Το ατζαράκι. Με την κιθάρα. Ναι. Έκανες ήταν πολλά. Το πουφ. Το πουφ. Πολύ ωραία. Το πουφ. Και εγώ θα πάω κάποια στιγμή σε αυτή την εκπομπή. Και είδαμε ένα διαφορετικό Γιώργο. Πιο πολύ θύμιζες το Γιώργο του Survivor. Κοίτα. Πριν πάω σε αυτή την εκπομπή, την παρακολούθησα λίγο και μου άρεσε πάρα πολύ το χιούμορ που έχει, την αίσθηση του χιούμορ αυτών των ανθρώπων. Σε αυτήν αναφέρομαι και γι' αυτό και συμμετείχα. Και νομίζω ότι ναι, το ότι δεν έχω ξαναπιάσει κιθάρα ποτέ στη ζωή μου, το είδατε. Δεν χρειάστηκε να πω κάτι περισσότερο. Ήταν ένα ωραίο αποτέλεσμα γιατί το διασκέδασα πρώτα εγώ και νομίζω ότι είδατε και κάποια πράγματα. Αφέθηκες. Ναι, έτσι είμαι εγώ, κανονικά. Κανονικά είσαι έτσι. Σε πιάνει κάτι στη συνεντεύξη και είσαι λίγο πιο κλειστός. Ή το παθαίνεις εγώ είμαι λίγο με τις ερωτήσεις. Φαντάζομαι να φέρνα μια κιθάρα εδώ τώρα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά είσαι λίγο πιο. Δεν είσαι χαλαρός να κάνεις λίγο και πλάκα.
η φύση των ερωτήσεων ήταν λίγο πιο κωμικές. Ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Μάλλον θα έλεγα προσαρμόζομαι στη συνέντευξη. Θα σε πάω εγώ αλλού τώρα. Ακολουθώ Fan Club σου, μεγάλη ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί. Έχετε και συνομιλία. Σήμερα λοιπόν είναι μια κοπέλα η οποία σε λατρεύει και ανεβάζει πρωί-πρωί κάτι βιντεάκι από το τατουάζ, όπου έπαθα σοκ. Τι κάνετε εκεί με τη Γερονικόλου, τι γίνεται. Πολύ ερωτικό παίζει. Τώρα, προφανώς η κοπέλα είχε διαλέξει τις, από όλα τα επεισόδια τις πιο καυτές σκηνές. Κοίτα, δεν κάνουμε με τη Γερονικόλου, κάνουμε με την Όλγα. Καλά, εντάξει, δεν το είπα. Η Όλγα είναι... Να είδες τώρα που αυτό που απαντάς, είναι δυνατόν με την Όλγα, ναι. Ναι, είναι διαφορετικό. Η Όλγα είναι η μελλοντική ίσως γυναίκα του Στέφανου Αναστασίου. Οπότε... Και το ερωτικό κομμάτι, εντάξει, πρέπει να το καλύπτεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε μια σχέση. Έλειπε τόσο καιρό ο Στέφανος. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ναι. Σε φέρνει αυτό σαν ηθοποιός σε δίσκο... Εδώ δεν είναι ο Γιώργος όμως που δείχνουμε. Εγώ ο Γιώργος είναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Είχες λίγο μαμούς. Ωραία. Αυτές οι σκηνές σε φέρνουν λίγο σε δύσκολη θέση. Νομίζω... Σε αμηχανία ή σε... το βλέπεις λίγο άβολα ή όχι πια. Νομίζω ότι ο Στέφανος, δεν είναι η Όλγα αυτή, ο Στέφανος έχει... Δεν είναι η Όλγα. Αυτή είναι η Όλγα. Ωραία. Με την Όλγα τα πάμε αρκετά καλά. Φιλιάς και μάλιστα, παιδί μου, στο Σύρια. Όχι, στο παρελθόν ξεκίνησα μια προσπάθεια να κάνω με την Ελεονόρα, αλλά δεν μας βγήκε και τελικά... Άρα έχεις πάρει το κολλάι, το... ενώ το τηλεοπτικό. Το άλλο. Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, σαφέστατα το κρατάμε σε επίπεδα σεναρίου και σύριαλ, αλλά... Ποια αλλά... ήταν η πιο άβολη στιγμή σε ένα σενάριο που διάβασες, σε ένα κείμενο, ας πούμε. Εντάξει, αυτές είναι οι πιο άβολες σκηνές. Δεν μπορείς τώρα να πεις ότι είσαι άνετος. Εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση. Προσπαθώ να είμαι αντάξιος των αναγκών του σενάριου, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Γιατί... Έχεις και μία συστολή εσύ. Δεν φιλιόμουν ποτέ δημοσίως ή να με παίζουν σε σύριαλ. Και όλο αυτό καλά-καλά θέλει και το χρόνο του για τον οποιονδήποτε και πόσο μάλλον όταν πρέπει να γίνει και άλλες φορές και να μπει στο ρόλο με το συνέστημα του ρόλου και να γίνεις πιστευτός. Εκείνη την ώρα τι σκέφτεσαι. Βαφτίζω την Όλγα ως γυναίκα μου. Τι να κάνω. Αυτό μπορεί να είναι και μια συμβουλή υποκριτικής. Δεν είμαι, δηλαδή, σου είπανε να σκέφτεσαι κάτι άλλο ή να... Α, συμβουλή προς εμένα, ναι. Ναι, ναι. Γιατί δεν είμαι σε θέση να δίνω συμβουλές. Όχι, όχι. Τι σου είπανε για να βγεις από την αμήχανη στιγμή, τέλος πάντων. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πώς να σου δώσει μια συμβουλή κάποιος να φιλήσει έναν άνθρωπο, δεν γίνεται... Υπάρχουν τεχνικές, φαντάζομαι. Υπάρχει ένας τρόπος, αλλά κάποιοι μέχρι να σημείο. Νομίζω το κάνουν στα αλήθεια, κάποιοι άλλοι φαίνεται, αλλά δεν είναι αληθινό, ίσως. Είναι αληθινό ως ένα σενάριο. Μέχρι εκεί. Νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ καλή επαγγελματία η Κατερίνα Γερονικολού και με έχει βοηθήσει και σε αυτό. Γιατί το να είσαι σε ένα σενάριο ο Στέφανος και να πρέπει να φιλήσει την Όλγα, πρέπει και η Όλγα να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Δεν φιλέσαι με ένα άψυχο πράγμα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχεις κάνει κάποια μαθήματα υποκριτικής. Στα φιλιά. Όχι, γενικά. Α, όχι, δεν έχω κάνει ακόμα τα μαθήματα τα οποία ενδεχομένως με ρωτάς. Έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε πράγματα και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, όχι όμως σε σχολή υποκριτικής. Κάνοντας δηλαδή πρόβες με τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΑ, βελτιώνοντας και βλέποντας τα πράγματα που χρειάζονται βελτίωση με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Και δεν θα ήθελες να πας ξεχωριστά και να αφιερώσω ένα κομμάτι. Δηλαδή να πεις, θα τελειώσω και μία σχολή. Γιατί μπορεί του χρόνου να συνεχίσω, μπορεί να κάνω και κάτι άλλο. Πάντα θέλω να κάνω κάτι που κάνω, να το κάνω σωστά και οργανωμένα. Αναλόγως στη συνέχεια του πράγματος, θα πράξω και ανάλογα. Ακόμα δεν έχεις αποφασίσει. Φαντάζομαι προτάσεις, Γιώργο μου, θα σου γίνουν. Το θέμα είναι αν εσύ το θέλεις. Σου αρέσει. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Στην τηλεόραση. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιοπρεπής δουλειά. Και έχω πει και σε συνέντευξή μου ότι μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, εκτίμησα πολύ περισσότερο τους ηθοποιούς. Και όσον αφορά τον κόπο. Για να γιατί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Θεωρώ ότι όντως είναι μια κατηγορία άλλων ανθρώπων. Και μιλάω για αυτή την κατηγορία την οποία γνωρίζω. Σίγουρα η κάθε δουλειά έχει τα δικά της. Αλλά ακόμα δεν έχεις αποφασίσει αν θα πας, ας πούμε, το καλοκαίρι να ξεκινήσεις να. Όχι το καλοκαίρι. Από την δεν έχω σκεφτεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μπροστά μας δρόμο με την φετινή σεζόν και
Είναι πολύ απαιτητικό σαν δουλειά. Οπότε κοιτάζουμε το τώρα. Ναι, κατάλαβα. Μετά το Survivor, από τι έχεις βγάλει χρήματα, από ποιες δουλειές έχεις βγάλει χρήματα? Και... Γιατί τις δουλειές που έκανες πριν στη Σκιάθο, πριν πας στο Survivor, δεν τις συνεχίζεις, σωστά? Συνεχίζω τη σχολή μου στις σκουφουναρίες στη Σκιάθο το καλοκαίρι, βέβαια. Το καλοκαίρι, ναι. Δεν γίνεται το χειμώνα. Έχω κάνει κάποιες συνεργασίες με τις οποίες είναι γνωστές και προσπαθώ να συμβάλλω στην πώληση των προϊόντων αυτών. Και από το τατουάζ. Και το τατουάζ. Το τατουάζ είναι ένα άλλο κομμάτι. Κοιτάς λίγο και την προοπτική του. Δεν είναι... Γενικά κοιτάζω την προοπτική στα πράγματα. Δεν είναι ότι οι οικονομικές απολαύες είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, αυτό λες? Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι μέσα από τις επιλογές μου δεν έχω κοιτάξει πρώτα το οικονομικό, έχω κοιτάξει την προοπτική των πραγμάτων. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι... Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη συνεργασία που έχω. Και από εκεί και πέρα... Εγώ στο οικονομικό θέλω να πάω. Τι εννοώ? Ότι όχι μόνο στο Survivor, από όλα τα show τέτοιου είδους, που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που συμμετέχουν και μετά γίνονται πιο γνωστοί, πιο αγαπητοί και συνεχίζουν να είναι στα φώτα της δημοσιότητας, γίνονται πάρα πολλές προτάσεις για να βγάλουν κάποια χρήματα γρήγορα και εύκολα, εκμεταλλευόμενοι βέβαια την παρουσία τους σε ένα χώρο, επειδή είναι πολύ γνωστοί και ο κόσμος θα πάει, θα θέλει να βγει φωτογραφίες, να τους δει από κοντά. Εσύ δεν το έκανες αυτό? Ναι, νομίζω ότι είναι γνωστός ο τρόπος που κινείται ο καθένας. Σου είχαν γίνει προτάσεις όταν βγήκες από το Survivor, γιατί στους συμπαίκτες σου είχαν γίνει και τους είχαμε δει, τέλος πάντων. Όχι ότι είναι, εγώ δεν το βρίσκω κακό. Δεν ξέρω τι προτάσεις ήταν αυτές που τους είχαν γίνει. Έχουν γίνει διάφορες προτάσεις πολλών ειδών. Τι εννοείς πολλών ειδών? Εγώ εννοώ τώρα τα πιο απλά, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Ας πούμε, γίνεται μια εγκαίνεια σε ένα κατάστημα να παρευρεθείς. Ναι, δεν θεωρώ ότι... Να πας να παίξεις μουσική κάπου, το λέω, κατάλαβες. Δεν θεωρώ ότι είναι κοντά σε μένα το να παρευρεθώ επιπληρωμή, αν εννοείς αυτό, σε τέτοια καλέσματα. Είναι πολύ τιμητικές οι προτάσεις των ανθρώπων αυτών. Και απλά έχω επιλέξει, αν θα επισκεφτώ κάποια στιγμή κάποια μέρη τα οποία θέλω να συναντήσω και τον κόσμο ο οποίος έχει κάνει τόσο πολύ μεγάλη δουλειά για μένα, να είναι μέσα από το βιβλίο μου. Αυτό τώρα εσύ μόνος το αποφάσισε ότι θα πεις όχι? Είμαι παρέα. Μήπως σε συμβούλεψε κάποιον? Ξέρεις να έχω κάποιον? Δεν ξέρω. Δεν έχω κάποιον. Έχω κάποιους ανθρώπους, λόγω και του τι προέρχομαι από το επιχειρήν, οι οποίοι είναι ο δικηγόρος μου, ο λογιστής μου, και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι όπως είναι η Αυγή Σαββίδου που συγγράφει το βιβλίο μου, που έχει να κάνει με τα συνέδρια κτλ. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πόστα. Δεν υπήρχαν δελεαστικές προτάσεις, γιατί όταν βγήκες από το παιχνίδι, είχες να αντιμετωπίσεις μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, δεν ήταν το ίδιο, σωστά? Ναι, αλλά δεν μπορούσε να με κατοχυρώσει κάποιος, προσθέτοντας δίπλα μου κάποιους ανθρώπους ότι αυτό θα διαχειριστεί δεν με τον καλύτερο αυτό. Τρόπο. Ενώ ότι βγαίνεις και είσαι τόσο αγαπητός και τόσο γνωστός που συνεχίζεις να είσαι στον κόσμο, ωραία. Σου γίνονται κάποιες προτάσεις δελεαστικές και εσύ λες όχι. Το ότι προέκυψε μια δημοφιλία πολύ σημαντική και μια υποστήριξη μεγάλη από τον κόσμο δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπω σε ένα τρόπο λειτουργίας στάνταρ. Ο καθένας αποφασίζει για το πώς το βλέπει. Δεν έχασες έτσι πάρα πολλά χρήματα. Η πιο δελεαστική πρόταση οικονομικά ποια ήταν? Να μην μιλήσουμε συγκεκριμένα. Μπορεί να έχασα, σε εισαγωγικά, έχασα κάποια χρήματα. Μπορεί και να μην είναι χάσιμο. Τουλάχιστον έχω αποφασίσει αυτό και είναι καθαρά δική μου. Σε τιμάει. Καθαρά δική μου απόφαση. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση που δεν την έχουμε ξαναδεί. Δεν όχι ότι είναι λάθος ή σωστό. Σε καμία περίπτωση. Πάντως είναι διαφορετική. Εγώ δεν νομίζω κανείς άλλος παίκτης από ένα τέτοιο παιχνίδι να κράτησε το δικό σου δρόμο. Γι' αυτό το λέω. Δεν στομπάρω τα χρήματα τα οποία μου προτάθηκαν οι δουλειές. Ήταν και δουλειές καλές, δεν ήταν. Όχι όσον αφορά το ποσό, όσον αφορά το στήσιμο τους κτλ. Απλά επέλεξα να κάνω κάποια πράγματα λιγότερα. Εσύ πιστεύεις ότι το βιβλίο είναι ένα επόμενο επαγγελματικό βήμα για σένα? Πότε κυκλοφορεί το βιβλίο? Το βιβλίο λέμε θα βγει... βιβλίο και το βιβλίο θα βγει περίπου τέλος του μήνα. Α, βγαίνει τώρα. Ναι. Το βιβλίο είναι μια ιδέα η οποία προέκυψε από την πρώτη ομιλία που έκανα ως καλεσμένος ομιλητής στην Κύπρο για μια εταιρεία ασφαλιστική. Είχα καλεστεί να μιλήσω για την επίτευξη του στόχου. Οι άνθρωποι είχαν καλέσει τα στελέχη τους για να μιλήσουν για τη χρονιά που πέρασε. Και από μένα είχαν ζητήσει να μιλήσω για την επίτευξη του στόχου. Κάτι πολύ κοντά σε μένα και στο έργο τους. Εντάξει, σίγουρα ο στόχος ο δικός μου μπορεί να ήταν τα παιχνίδια και κάποιοι να λένε ότι δεν ταυτίζεται. Νομίζω όμως ότι η πνευματική κατάσταση στην οποία έρχεσαι για να πετύχεις ένα στόχο και η εστίαση είναι και στα δύο
πολύ έτσι. Και η στρατηγική που ίσως χρειάζεται. Το βιβλίο καταρχήν έγινε μετά από την συνεργασία και την άνοιξη συνεργασίας με την Αυγή της Σαββίδου, που ήταν μεταξύ άλλων και η coach ομιλητών για τα συνέδρια. Ξεκίνησε η συνεργασία μας γιατί θεώρησε, επειδή εγώ τη ρώτησα μετά από το συνέδριο, επειδή θέλω να το κάνω επαγγελματικά γιατί μου άρεσε πώς το είδε, και μου είπε σίγουρα, η απάντηση ήταν θετική αυτή που μου είπε, αλλά μου είπε σίγουρα ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, πρέπει να γίνει προετοιμασία. Και ήταν και η ιδέα της να κάνουμε το βιβλίο, γιατί αποτελεί εργαλείο για τα συνέδρια και συνηθίζεται από ανθρώπους που μιλάνε σε συνέδρια παρακινητικού χαρακτήρα ή αυτοβελτίωσης. Εσύ αυτό θέλεις να κάνεις. Και για αυτό, αυτό μου άρεσε που έγινε την πρώτη φορά. Κατά επιλογή. Η πρώτη σου επαφή ήταν εκεί ως καλεσμένος. Ναι, έγιναν και άλλες επαφές. Επιλέξαμε την Αυγή και την καθοδήγησή της να μείνουν off camera γιατί χρειαζόμουν προετοιμασία. Ουσιαστικά θα είναι σαν να της δίνεις μια συνέντευξη. Είναι μια μεγάλη συνέντευξη. Μέσα στο βιβλίο. Ναι, θεωρώ ότι είναι. Κάθε συνέντευξη παίζει ρόλο ποιος την κάνει. Η Αυγή έχει την ικανότητα αυτή να ρωτάει διακριτικά πράγματα και θεωρώ ότι μου κέρδισε την εμπιστοσύνη για να μιλήσω πράγματα για μένα. Όταν το διάβασα, έκανα τρεις μέρες να μιλήσω, βέβαια. Γιατί είπα πολύ προσωπικά θέματα. Νομίζω ότι είναι στην ικανότητα της Αυγής αυτό να. Άρα, ίσως γι' αυτό να είσαι τόσο εγκρατής στη συνεντεύξη σου. Και εκεί σε ένα άλλο πλαίσιο διαδικτυακό να είσαι λίγο πιο χαλαρός. Γιατί σκέφτεσαι ότι τις πραγματικές σου αλήθειες. Γιατί πρέπει να φεθείς κιόλας σε μια συνέντευξη. Ήθελες να τις μοιραστείς μέσα από το βιβλίο. Ήθελα, αν συνεχίσω να κάνω επαγγελματικά αυτό το πράγμα που αφορά τα συνέδρια, κάτι το οποίο έχει πάει στην άκρη λόγω των υποχρεώσεων του τατουάζ. Να γνωρίζω ο κόσμος με ποιον μιλάει. Και θεωρώ ότι εκεί δεν χωράνε ωρεοποιήσεις κτλ. Έχω τσαλακωθεί αρκετά. Και μακάρι μέσα από αυτό το βιβλίο να επηρεάσω το ίδιο κάποιους ανθρώπους να το κάνουν. Γιατί το να τσαλακώνεσαι τελικά υπάρχουν, είναι. Τελικά, δηλαδή, μαύρες δικές σου πλευρές. Μαύρες ή άσπρες θα το κρίνει ο αναγνώστης, όποιος θέλει να το διαβάσει. Νομίζω ότι είναι πολύ λυτρωτικό το να τσαλακώνεις τον εαυτό σου. Και από εκεί και πέρα, επειδή ξεκίνησε παρακινητικό αρκετά στην αρχή, μετά το έκανα πιο λιτό, το αφήνω καθαρά στον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ποιος είναι ο τίτλος? Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ο τίτλος, Δάνος, και είναι μια φύγηση στην Αυγή Σαββίδου. Πήγε αρκετά πίσω γιατί ήταν να βγει το καλοκαίρι, αλλά το θυμάμαι, το μέσα από κάποιες συνεντεύξεις που κάναμε σε Σκιάθο, που έκανε η Αυγή στις δικούς μου ανθρώπους σε Σκιάθο, φτάσαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε αρκετή την ύλη που χρειαζόμαστε και τώρα είμαστε έτοιμοι. Και σήμερα που μιλάμε, ενώ ήταν στα γενέθλιά μου να βγει, έχει καθυστερήσει λόγω του εξωφύλου και θα βγει περίπου 20 μήνα με 25. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία. Ναι, με το καλό. Καλό τάξιδο να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας, να το έχουμε και στην εκπομπή ή θα πρέπει να μας ξανάρθεις να μιλήσουμε για το βιβλίο. Αν με καλέσετε, πολύ ευχαριστώ. Με χαρά όταν βγει. Γιατί όχι. Λεάνα μου, το σημειώνουμε. Γιατί θα τελειώσω την συνέντευξη. Πρέπει να πω ότι. Είχα ένα άγχος μετά το σοκ όταν το διάβασα, όσον αφορά τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Επειδή, τον αδερφό σου. Και τον αδερφό μου, γιατί είναι και ένα κομμάτι δική τους ιστορία μέσα. Αλλά όταν το διάβασαν, μπορώ να πω ότι ήταν το ίδιο συγκινημένοι ίσως με μένα και είχα τη θετική τους απάντηση. Οπότε αυτό καθιστά εφικτό την κυκλοφορία του. Πρέπει να πάρεις δηλαδή ουσιαστικά και την άδεια. Όταν μιλάς για τη ζωή που αφορά και τον αδερφό μου. Επειδή μιλάς έτσι λοιπόν, έχουμε την. Πιστεύουμε ότι κάτι συνταρακτικό αφηγείσαι, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Το βιβλίο είναι καθαρά η δική μου στάση ζωής και η δική μου επεξηγεί πράγματα που ίσως είδατε που συμπεριφέρθηκα. Τον τρόπο που συμπεριφέρθηκα τον επεξηγεί. Μάλιστα. Το γιατί. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε περιμένουμε πολύ. Ξανά. Ποτέ, καλό τάξιδο. Ποτέ δεν είναι αρκετή η ώρα μαζί σου. Με το καλό να ξαναρθώ. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και χαρά σας.